Καλημέρα κύριε Χατζηνικολά, καλημέρα. Καλή εβδομάδα και καλό Πάσχα. Είναι μπροστά. Επίσης, καλό Πάσχα. Και την κυρία Ρένα Δούρου, που είναι υποψήφια περιφερειάρχη της Αττικής και υποστηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Δούρου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Τώρα θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας πόσο σημαντικό. Καλημέρα μου στην κυρία Δούρου. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω πόσο σημαντικό είναι το διακύβευμα στην εκλογή περιφερειάρχη. Έχει μεγάλη σημασία ποιος θα είναι ο περιφερειάρχης και γιατί έχει σημασία, κύριε Κουμουτσάκο? Είναι πάρα πολύ σημαντικό το διακύβευμα. Όχι γιατί είμαι υποψήφιος για αυτή τη θέση, αλλά γιατί αντικειμενικά την έχει και εξηγούμε αμέσως. Στο επόμενο χρονικό διάστημα... Έχει κάποια δύναμη στα χέρια του ο περιφερειάρχης? Έχει χρήματα? Ναι. Έχει εξουσία? Απαντώ. Έχει, στη νέα περίοδο θα έχει 1,5 δις κοινοτικά κονδύλια να αξιοποιήσει. Το ποσό δεν είναι τεράστιο, αλλά δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Είναι πολύ σημαντικό και μπορεί να κάνει αναπτυξιακές παρεμβάσεις για να παραχθούν αυτά που ζητάει ο λαός της περιφέρειας Αττικής. Δηλαδή δουλειές. Αυτό όσον αφορά το συγκεκριμένο και το επιχειρησιακό των αρμοδιοτήτων. Μπορούμε να πούμε κι άλλα, αλλά μένω σε αυτό. Όσον αφορά την πολιτική του δύναμη, όταν κάποιος εκλέγεται από ένα εκλογικό σώμα που είναι η μισή Ελλάδα, το οποίο είναι η μισή Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε ότι η αυξημένη πολιτική νομιμοποίηση και η πολιτική βαρύτητα αυτής της εκλογής είναι τέτοια που επιτρέπει στον περιφερειάρχη, πέραν των αρμοδιοτήτων τις οποίες πρέπει να σέβεται, να έχει και μια δυνατότητα πολιτικής παρέμβαση στα πράγματα. Να διαμεσολαβεί μεταξύ τοπικής κοινωνίας και κεντρικής κυβέρνησης. Κυρία Δούρου, τι λέτε? Προτάσεις κλπ. Νομίζω ότι η ερώτησή σας δεν είναι τυχαία, γιατί και εγώ διαπιστώνω μέρα με τη μέρα στις γειτονιές του Ασπροπύργου και της Μάνδρας Τες, σήμερα στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου με τα περισσότερα μαγαζιά κλειστά, ότι ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος, και αυτό είναι η μοναδική επιτυχία του απερχόμενου περιφερειάρχη, αγνοεί τις σπουδαιότερες περιφέρειες Αττικής. Ο αμέσως επόμενος λόγος για τον οποίο η ερώτησή σας είναι σοβαρή είναι ότι έχει επέλθει μείωση των κεντρικών αυτοτελών πόρων κατά 67% και τη συλλογική απόφαση τοπικής αυτοδίκησης, που είναι ουσιαστικά, κύριε Χατζηνικολάου, η μοναδική πηγή χρηματοδότησης έργων για τους Δήμους, κατά 53% από τις αρχές του 2014. Και αυτό, προσέξτε, δεν το αποφάσισε κάποια δύναμη γενικά και αόριστα. Αποφασίστηκε με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και στις 31 Ιουλίου 2013. Επομένως, ρωτάτε εύλογα γιατί ο κόσμος αγνοεί. Το πέτυχε αυτό ο απερχόμενος περιφερειάρχης, να αγνοεί ο κόσμος. Γιατί όταν ο κόσμος αγνοεί, δεν ελέγχει. Και όταν δεν ελέγχουμε, κάνουμε πάλι τα τροκτικά, τα εργολαβικά και άλλα. Και το δεύτερο είναι, αφού λοιπόν κατόρθωσαν τρόικα εσωτερικού και τρόικα εξωτερικού να μειώσουν την τοπική αυτοδιοίκηση προσπαθώντας να την καθυποτάξουν, τότε τι θέλει κάποιος και βάζει υποψηφιότητα για περιφερειάρχης Αττικής? Γιατί όπως σωστά ακούστηκε, το να είσαι υπουργός σημαίνει ότι είσαι εκλεκτός ενδεχομένως του πρωθυπουργού. Το να έχεις την νομοποίηση της μισής πατρίδας είναι πολύ σπουδαίο και υπάρχουν ακόμα τεράστιες αρμοδιότητες από αυτές τις πετσοκομμένες που μπορούν να ξεκινήσουν μια μικρή αλλαγή, κύριε Χατζηνικολάου, που βάζει τα ηχέγγυα για τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η πατρίδα μας. Τώρα θέλω να ρωτήσω, και με διευκολύνει σε αυτό η αναφορά σας στην Τρόικα, κυρία Δούρου, και ξεκινώ αυτή τη φορά από εσάς και θα πάω μετά στον κύριο Κουμουτσάκο, αν παίζει ρόλο το αν ο υποψήφιος είναι μνημονιακός ή αντιμνημονιακός. Παίζει κάποιο ρόλο αυτό στην περιφέρεια? Είστε ευγενέστατος, γιατί ουσιαστικά πάμε πίσω στις πρώτες μου συνεντεύξεις όταν ανακηρύχθηκε η υποψηφιότητά μου, που κάποιοι προσπάθησαν να απομειώσουν τις δηλώσεις μου σχετικά με το αν ένας περιφερειάρχης παρουσιάζεται ως διαχειριστής και δεν τον ενοχλεί το μνημόνιο, ή παρουσιάζεται ως ένας άνθρωπος που πραγματικά αισθάνεται βαθιά προσβεβλημένος και θέλει να παλέψει ενάντια στη λογική αποικιοκρατίας της πατρίδας μας. Έχει τεράστια σημασία, κύριε Χατζηνικολάου, και παρόλο που διάφοροι συναδελφοί σας, ενδεχομένως σας προσβάλλω με αυτό, προσπάθησαν να απομειώσουν τη δήλωσή μου ως ένδειξη άγνοιας ή ως καταγγελισμού, εξηγούμε πάλι με στοιχεία. Θα πρέπει να γνωρίζουν, ή τουλάχιστον θα προσπαθήσω, και θα είναι μια μεγάλη νίκη για μένα ως υποψήφια, οι πολίτες, ότι η Περιφέρεια Αττικής μέσα από την Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και την Ένωση Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών έχει φωνή
και έχει φωνή που μπορεί να ακουστεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και που μπορεί να αντιπαλέψει μία σειρά από πράγματα. Αν μη τι άλλο, να σταματήσει να ανοίγει τις πόρτες της στον κύριο Φούχτελ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Φούχτελ προτίμησε να περιοδεύει στην πατρίδα μας βλέποντας δημάρχους και περιφερειάρχες και έτσι να υπογραμμίσει το πόσο σπουδαία μπορεί να είναι η τοπική αυτοδιοίκηση στο να ελευθερωθούν οι πολιτικές λιτότητες. Άρα επιμένω και θα επιμένω στην τελευταία στιγμή, αφού πια έχω διαβάσει και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, που για μια σειρά από μνημονιακές επιταγές, όπως ο Αστέρας κύριε Χατζηνικολάου, όπως το Ελληνικό κύριε Χατζηνικολάου, όπως τα απορρίμματα κύριε Χατζηνικολάου, ο απερχόμενος Περιφερειάρχης ήθελε απλά να είναι διαχειριστής μνημονιακών πολιτικών. Δεν είμαστε ολίδιοι και πιστέψτε με κύριε Χατζηνικολάου, από αυτή τη θέση θα προσπαθήσω να παλέψω τις μνημονιακές πολιτικές, είτε αφορούν τα απορρίμματα, είτε αφορούν τον Αστέρα, μάλιστα, είτε αφορούν το Ελληνικό. Πάμε και στον κύριο Κουμουτσάκο. Τι λέτε, κύριε Κουμουτσάκο, παίζει ρόλο το αν κανείς είναι μνημονιακός ή αντιμνημονιακός στην περιφέρεια? Πρώτα απ' όλα, είπαμε ότι είναι τέτοια η μεγάλη εκλογική ισχύ και πολιτική βαρύτητα του περιφερειάρχη. Μπορεί να κινείται, αν θέλετε, πολιτικά πέρα από τις αρμοδιότητές του. Αλλά προφανώς με αυτό δεν υπονοούσα αυτό το οποίο λέει η κυρία Δούρου, ότι μπορεί ο περιφερειάρχης να καθορίσει την εθνική στρατηγική. Έτσι, θεωρώ ότι αυτό το οποίο μόλις υπόθηκε βγαίνει των ορίων της πολιτικής λογικής και πραγματικότητας. Δηλαδή, εσείς ως Έλληνας σας αρέσει. Θα παρακαλέσω να με διακόψετε. Θα ακούμε μεγάλη προσοχή. Όχι, εμένα να με διακόψετε. Όχι, κύριε Κουμουτσάκο, όπως σας επιτρέπω να με διακόψετε. Θα το παίξω και μάλιστα, ακούστε, ραδιοφωνικά είναι πολύ καταστροφικό αυτό και δεν θα παίξω αυτό το παιχνίδι. Θα με αφήσετε, εγώ σας άκουσα πολύ. Κυρία Δούρου, θα σας δώσω χρόνο να του απαντήσετε μετά. Εντάξει, με συγχωρείτε, δεν έχω πρόβλημα. Αν είναι να μιλάω καθένας ξεχωριστά, για όνομα του Θεού. Όχι, μπορούμε και να κάνουμε διακοπές, αλλά την ώρα που ξεκινάω την ανάπτυξη των σκεψιών. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Όπως σας είπα, η περιφέρεια Αττικής θα διαχειριστεί με συγκεκριμένο πρόγραμμα και σχεδιασμό το νέο ΣΕΣ, το νέο δηλαδή ΕΣΠΑ, το σύμφωνο εταιρικής συνεργασίας, 1,5 δις. Αυτή είναι η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζει ο Περιφερειάρχης. Πώς θα το κάνει να είναι αναπτυξιακό, πώς θα το κάνει να παράγει δουλειές και πώς θα το κάνει με διαφάνεια. Και ορίζει το νέο ΕΣΠΑ, ας το πούμε έτσι, που το γνωρίζει ο κόσμος, και τις βασικές περιοχές που θα πρέπει τα χρήματα αυτά να πάνε, που είναι καινοτομία, τεχνολογία επικοινωνίας, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεταφορές περιβάλλον. Αυτό είναι και προειλημμένο, αν θέλετε, ως απόφαση, αλλά και όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Επομένως, δεν βλέπω πώς μπορούμε να πάμε στη λογική του μνημονιακού αντιμνημονιακού, όταν το πραγματικό ζητούμενο στην περιφέρεια Αττικής είναι του αποτελεσματικού ή αναποτελεσματικού. Και εκεί ο κίνδυνος να υποστηριχθεί κομματική στόχευση, όπως η κυρία Δούρου λέει, κινδυνεύει να οδηγήσει στην αδυναμία να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που παρουσιάζει το γεγονός ότι ένα κονδύλι 1,5 δις θα το διαχειριστεί η περιφέρεια. Δεν μπορούμε αυτό να το εντάξουμε, να το συνθλίψουμε σε κομματικές, στενά κομματικές επιλογές της λογικής μνημονιακός-αντιμνημονιακός, όταν ξαναλέω, το μέγα ζητούμενο για τους κατοίκους Αττικής είναι αποτελεσματικός ή αναποτελεσματικός. Μάλιστα. Κυρία Δούρου. Αυτό που ήθελα να πω, διακόπτω στον κύριο Κουμουτσάκο, αλλά όπως λέμε σε αυτά τα ελληνικά debate έχουμε, τέλος πάντων, είναι ότι μόλις μας εξήγησε. Τηλεοπτικά θα βοηθούσε, αλλά δεν γίνεται πολύ ραδιοφωνικά, γι' αυτό σας το λέω μόνο. Δεν έχω πρόβλημα, κύριε Κουμουτσάκο, όπως νομίζετε, όπως σας διευκολύνει. Έλεγα λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου. Διευκολύνει στους ακροατές μας. Έλεγα λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, ότι μόλις απέδειξε ο κύριος Κουμουτσάκος, κάνοντας λόγους για μια εθνική στρατηγική, ότι ενδεχομένως υπάρχουν υποψήφοι που δεν αισθάνονται προσβολή να περιοδεύει ο κύριος Φούχτελ και να μιλάει για ΣΔΙΤ, να μιλάει για μια. Θα σας διακόψω, κυρία Αρβαδού, με συγχωρείτε. Αυτό δεν θα το δεχτώ. Δεν έχω πρόβλημα να με διακόψετε. Αυτό δεν θα το δεχτώ. Διότι την ευαισθησία της εθνικής περιφάνειας και αξιοπρέπεια, δεν τη χαρίζω σε κανέναν χώρο, αλλά και σε κανέναν άλλον. Συμφωνώ απόλυτα και είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι όπως είχαν γίνει διαχωριστικές γραμμές και κάποιοι ήταν πατριώτες και κάποιοι όχι, ευτυχώς πέσανε οι μάσκες και τώρα ξέρουμε ποιος είναι ο πραγματικά πατριώτης. Όμως, επειδή σας άκουσα. Δεν υπάρχει πραγματικά πατριώτη, κυρία Δούρου, και κάποιος που δεν είναι λιγότερο. Σας παρακαλώ, μην κάνουμε με αυτούς τους όρους. Δύο νέοι άνθρωποι, μην κάνουμε με αυτούς τους όρους αυτή τη συζήτηση. Υπάρχει, κύριε Κουμουτσάκο, πραγματικά πατριώτης και υπάρχει άνθρωπος ο οποίος ο πατριωτισμός του αρχίζει να μεταφράζει. Μου αμφισβητείτε τον πατριωτισμό, κυρία Δούρου. 25 Μαρτίου. Όχι. Έλεγα λοιπόν στον κύριο Χατζηνικολάου. Εγώ συγκρατώ αυτό το κατηγορηματικό σας όχι. Για να μπορούμε να μιλήσουμε σε μία βάση δύο νέοι άνθρωποι. Έλεγα λοιπόν στον κύριο Χατζηνικολάου
ότι μόλις αποδείξατε ότι αποδέχεστε την εθνική στρατηγική σε σχέση με το ποια είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, και όταν προσπάθησα να σας πω αν αισθάνεστε πάρα πολύ ωραία με το γεγονός ότι πάρα πολλοί περιφερειάρχες, ανάμεσα στους οποίους και ο απερχόμενος, αντί να έρθουν σε συνέργεια με τους αρμόδιους υπουργούς, αντί στα περιφερειακά συμβούλια να μην πούνε ναι σε επιταγές που είναι εναντίον της Ελλάδος και του δημοσίου συμφέροντος, μιλήσατε για εθνική στρατηγική, η οποία δεν μπορεί να αλλάξει, και για διαχείριση απλά του ΣΕΣ. Να πω ευθύς εξ αρχής, για να μην κατηγορηθώ όπως άλλοι ανθυποψήφοι μας περί άγνοιας, ότι δεν ξέρουν τι ακριβώς είναι το ΣΕΣ και το νέο ΕΣΠΑ, ότι πράγματι, και ευτυχώς λέω εγώ, κύριε Κουμουτσάκο, για μία σειρά από θέματα, υπάρχουν αυστηρά κριτήρια στη διαχείριση του ΕΣΠΑ. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Ότι τα κριτήρια πρέπει να είναι αυστηρά, όμως, με ένταση στη διαφάνεια και στον τρόπο αξιοποίηση. Ωραία. Όμως ο κύριος Χατζηνικολάου έκανε μία πάρα πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Εάν μπορεί και έχει περιθώρια ο Περιφερειάρχης να αντιταχθεί σε μία σειρά από επιλογές που μπορεί να είναι του ΤΑΙΠΕΔ, που μπορεί να είναι αντισυνταγματικές. Και εσείς αποφασίστε να απαντήσετε, και το αντιλαμβάνομαι, γιατί δεν είμαι εγώ κομματική και εσείς έχετε πάρει ένα κομματικό χρήσμα. Και θέλω να πω εδώ, διότι μάλλον προετοιμαστήκατε για μία άγωνη αντιπαράθεση, ότι θεωρώ ότι είναι μία αξιοπρεπέστατη εκδοχή της Νέας Δημοκρατίας, μόνο που θεωρώ, μετά και από τις τελευταίες ανακηρύξεις αντιπεριφερειαρχών του κ. Γουρού, ότι δυστυχώς η Συγκρού παίρνει με δύο υποψηφιότητες. Το πρωί επίσημα με τον Κουμουτσάκο, το ανεπίσημα με τον Σγουρό. Και αυτό σας αδικεί, αλλά τέλος πάντων θα είναι προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας ενδεχομένως να ληφθούν στα αρμόδια όργανά της. Εγώ λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, θα απαντήσω, κύριε Χατζηνικολάου, φαντάζομαι. Στους ακροατές σας που μας παρακολουθούν, ότι εδώ δεν αναζητούμε απλά έναν καλό διαχειριστή. Ενδεχομένως έχει γίνει βέβαια τόση ζημιά στην περιφέρεια Αττικής. Υπάρχει τόση αδιαφάνεια, τόση άγνοια. Γι' αυτό παρεμβαίνουν τα αρμόδια όργανα όπως η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και οι εισαγγελείς, που σε κάποιον τα μάτια να είναι αρκετό. Ακόμα και μια καλή διαχείριση. Αλλά γενικά και όριστα δεν υπάρχει καλή διαχείριση. Διαχείριση υπέρ των συμφερόντων, βλέπε ελληνικό. Υπέρ των συμφερόντων, βλέπε φαραωνικές εγκαταστάσεις που δεν παίρνουν υπόψη τους ούτε την κοινοτική οδηγία. Τι λέει, για παράδειγμα, ο εκλεκτός του κυβερνώντος κόμματος Νέας Δημοκρατίας και συνομιλητής μου, κύριο Κουμουτσάκο, για το γεγονός ότι δεν έχουμε σεβαστεί την κοινοτική οδηγία για τα σκουπίδια? Τι λέει γι' αυτό, κύριε Κουμουτσάκο, μία φράση για να κλείσουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω ότι το ήθος, η υποστήριξη της διαφάνειας, της λογοδοσίας και του δημοκρατικού διαλόγου δεν είναι στοιχεία που εντάσσονται ή εκπορεύονται από ιδεολογική συγκεκριμένη τοποθέτηση. Λοιπόν, να συμφωνήσουμε λοιπόν σε αυτό. Και αυτό είναι η παρατήρηση, η παρατήρηση μου για αυτό που είπε η κυρία Δού. Όσον αφορά το κομματικό χρήσμα, ναι, είμαι ένας κεντροδεξιός πολιτικός, δεν το έκρυψα ποτέ, όπως κάνει άλλος ανθυποψήφιος και των διών μας, ο οποίος θέλει να θάψει αυτό το οποίο είναι. Δεν έχει το στένος. Και ο Κουμουτσάκο ακόμα δεν μας έχει πει με ποιον, αν είναι υποψήφιος. Λοιπόν, αυτή την γελιότητα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν έχω συγκεκριμένη ταυτότητα, κυρία Δουρού, αλλά αν είμαι ένας κεντροδεξιός, θέλω να πιστεύω σύγχρονος πολιτικός, αλλά θέλω να σας πω ότι όλη μου η πορεία και ως επαγγελματία στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και ως εκπροσώπου ουσιαστικά της χώρας στην Ευρωβουλή, είναι μια υπηρεσία εθνικών συμφερόντων και όχι στενά κομματικών. Και το ίδιο θα κάνω ως Περιφερειάρχης, χωρίς καμία εξαίρεση, χωρίς κανέναν αποκλεισμό. Να τελειώσουμε λοιπόν με αυτό. Όσον αφορά τώρα στο συγκεκριμένο περί του, ποια είναι η θέση μου για μια σειρά ζητήματα. Και για το θέμα των σκουπιδιών, έχω υποστηρίξει. Ξέρετε, δεν θέλω να αφαιρθώ στον κύριο Σγουρό όπως το κάνετε, γιατί απλώς είναι απόν. Όπως είναι και φαίνεται από τις πράξεις του, ότι έχει επιλέξει να είναι απόν από κάθε δημόσιο διάλογο. Έτσι, μακάρι να ήταν έτσι, κύριε Κουμουτσάκο. Δεν επιλέγει να είναι απόν. Επιλέγει είναι, να πει σύστημα επιχειρεί να δοξαστεί κρυπτόμενος και μην δίνοντας κανένα λόγο για τα πεπραγμένα του. Αλλά αυτό το αφήνω. Λοιπόν, μπαίνω τώρα στην ουσία. Θέμα σκουπιδιών. Δεν μπορεί να μένει η Αττική με το ίδιο περιφερειακό σχεδιασμό από το 2003-2006. Ούτε επίσης όμως μπορούμε να πάμε στο μηδέν. Όπως νομίζω ότι είναι η θέση της κυρίας Δούρου. Δεν μπορούμε να πάμε στο μηδέν. Να σας πω ποια γιατί, είναι ένα λεπτό. Γιατί δεν έχουμε χρόνο. Γιατί σε περίπου ένα χρόνο από τώρα, σε 12 μήνες ή κάτι περισσότερο, η φυλή δεν αντέχει άλλο. Επομένως θα τεθεί μείζον θέμα διαχείρισης σκουπιδιών. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει
χωρίς να ακυρώσουμε τον υπάρχοντα σχεδιασμό, να προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική, σε έναν ουσιαστικό εξυγχρονισμό και αναθεώρησή του, όπου όσο φύλαμε να έχουμε κάνει και δεν έγινε, για να δούμε. Επίσης, πρέπει να πληροφορηθούμε τι γίνεται με τους 4 συνεξελίξεις διαγωνισμούς για 4 εργοστάσια. Διαχείριση σκουπιδιών, για το οποίο καμία ενημέρωση δεν έχουμε από τον κύριο Σγουρό. Επομένως, δεν μπορώ να τοποθετηθώ για τις νέες τεχνολογίες που ενδέχεται να χρειαστούν, αν δεν ξέρω πού βρίσκεται ο διαγωνισμός για τα 4 εργοστάσια. Ούτε πιστεύω ότι πρέπει να τον πάμε στο μηδέν, διότι απλώς το κόστος της απώλειας χρόνου θα είναι τεράστιο για τη δημόσια υγεία, για την Αττική, για τη διαχείριση των σκουπιδιών. Αυτό είναι ένα θέμα. Αεροδρόμιο. Επίσης, εκεί ισχύει αυτό που είπα ως φιλοσοφία. Το διαφεύγον κέρδος της απαραξίας, το κόστος της απαραξίας είναι τεράστιο. Δεν μπορούμε να μένουμε να απαξιώνεται ένας χώρος διαμάχης. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Κουμουτσάκο. Πρέπει να το αναξιοποιήσουμε και περιβαλλοντολογικά, με πράσινο, αλλά και οικιστικά, που θα για να παραχθεί ανάπτυξη και δουλειές για την περιφέρεια Αττικής στο σύνολό της. Δεν είναι μόνο το ελληνικό, οι επιπτώσεις θα είναι θετικές για όλους. Ναι. Κύριε Χατζηνικολάου, μία πρόταση θα πω. Πάρα πολύ σύντομα, σας παρακαλώ. Βέβαια. Και εύχομαι αυτή τη συζήτηση να την κάνουμε πολλές φορές, κύριε Χατζηνικολάου, όπου μας προσκαλέσετε και με όλους. Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, σε σχέση με τον περιφερειακό σχεδιασμό, εμείς δεν μιλάμε για μηδέν, όπως θα διευκόλυνε τους ανθυποψηφίους μας. Εμείς μιλάμε για νομιμότητα, η οποία ουσιαστικά λείπει από την περιφέρεια Αττικής. Έτσι λοιπόν, εμείς λέμε ότι θα έπρεπε να είχαμε μια πραγματική θεώρηση του σχεδιασμού, έτσι όπως λένε οι νόμοι. Και όχι όπως ακούω τον κύριο Κουμουτσάκο να μιλάει για επικαιροποίηση. Εν τω μεταξύ, επειδή η κυβερνητική μπροστά στο φόβο να μην χρηματοδοτηθούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις μονάδες επεξεργασίας σύμμικτων απορριμμάτων, προσπαθούν όπως να τα μπαλώσουν. Η αρμόδια γραμματέας, νομίζω κυρία Γιανακοπούλου, που είναι της κυβερνήσεως, που τη στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, που στηρίζει και τον κύριο Κουμουτσάκο, προσπαθεί τώρα να κάνει τελευταία στιγμή και μεσού τη προεκλογική περίοδου και αναρωτιέμαι ποιον βοηθάει αυτό. Ένα μπάλωμα ώστε και ο σκύλος Χορτάτος, Τροϊκανή και Μεγαλόρυγο Λάδι και η πίτα ολόκληρη χρηματοδότηση κοινοτικό δίκαιο οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Πρόκειται για μια ουσιαστική επιτάχυνση και δεν είναι επιτάχυνση κορδέλας. Δεν υπάρχει, κύριε Κουμουτσάκο. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κουμουτσάκο, ευχαριστώ θερμά την κυρία Δούρου. Θα ξανασυναντηθούμε και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ.